Καϊμακαμούδης, Σένκα. Σένκα κινείται πολύ ωραία. Έχει δύο και τρεις κοντά του. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα. Πέναλτι, λέει ο διαιτητής για τον ΠΟΑ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κίνηση του Σένκα στην περιοχή. Εδώ ο Σένκα ανάμεσα σε δύο και τρεις. Βλέπετε τη φάση πάνω στο βηματισμό. Σηκώνει τα χέρια, λέει, δεν έκανα τίποτα ο Καριωτάκης. Θα ξαναδούμε τώρα τη φάση εμείς. Καϊμακαμούδης, γκολ για τον ΠΟΑ. 1-0 για την ομάδα του Ατσαλένιου. Ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη ενός ντέρμπι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι απρόβλεπτοι, έχουν την ωραία ατομική κίνηση. Εδώ το φάουλ που θα εκτελεστεί. Και τώρα ζητάνε χέρι οι Ατσαλενιώτες. Παίζεται, λέει ο κύριος Κρασαγάκης. Εδώ βλέπετε εσείς αυτή τη φάση που ζήτησαν χέρι εδώ. Ο Καλαμιώτης έχει πάρει ανάμεσα σε δύο. Ωραία κίνηση, πέφτει ο Καλαμιώτης. Τώρα ζητάνε πέναλτι από πλευρά Ηροδότου. Εδώ εμείς θα δούμε το replay άμεσα. Ο Καλαμιώτης εδώ. Η παρέμβαση βρήκε τον ελεύθερο συμπαίκτη του, τον Χατζιανδρέου. Μια παλιά για τον Καϊμακαμούδη που έχει πολύ χώρο. Καϊμακαμούδη θα κάνει ένα σουτ. Γκολ για τον ΠΟΑ, 2-0. Ο Καϊμακαμούδης θα βρει τον χώρο και όταν μέσα στην περιοχή ένας παίκτης με την δική του εκτελεστική δυνότητα και την εμπειρία έχει χώρο, θα δράσει. Του ΠΟΑ τον Πατινιώτη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ηρόδοτο να σκοράρει ο Κανδυλάκης. Κανδυλάκης είναι ο σκόρερ. Πράγματι, ο Κανδυλάκης το έχει αυτό. Εγώ είμαι για ένα συγκεκριμένο λόγο εδώ πέρα. Θέλω να εκφράσω τη θερμή μου συμπαράσταση στον προπονητή της ομάδος του Ηροδότου και ότι θα είμαστε στο πλευρό του για ό,τι χρειαστεί.